Ένας χρόνος ακριβώς, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνεται απόψε στις 2 τα ξημερώματα από το τραγικό ναυάγιο του ελευτικού σκάφου Αντριάννα στα νυχτά της Πύλου, που μετέφερε περίπου 750 μετανάστες. Εικόνες πόνου και απελπισίας ένα χρόνο τώρα κάνουν το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα συγκεντρώσεις και πορείες στη μνήμη των θυμάτων. Ένας χρόνος ακριβώς συμπληρώνεται αύριο από το ναυάγιο στα νυχτά της Πύλου, που στοίχισε τη ζωή ίσως και σε 600 ανθρώπους, αφού κατάφεραν να διασωθούν μόνο 104 άτομα και ανασύρθηκαν 82 νεκροί από το μοιραίο αλλιευτικό, που σύμφωνα με μαρτυρίες μετέφερε πάνω από 700 μετανάστες και πρόσφυγες. Το σκάφος είχε αναχωρήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης στις 10 Ιουνίου του 2023, μεταφέροντας πολύ περισσότερους ανθρώπους από τη χωρητικότητά του σε μια διαδρομή με προορισμό την Ιταλία. Στις 13 Ιουνίου, περίπου στις 3 η ώρα το μεσημέρι, η εθελοντική οργάνωση διάσωσης θαλάσσιων προσφύγων Alarm Phone ανακοινώνει ότι έλαβε σήμα κινδύνου από σκάφος που βρισκόταν στην ίδια περιοχή με αυτό που βυθίστηκε. Σύμφωνα με τις αρχές, η τράτα συνέχισε να κινείται μέχρι τις 2 παρα 20 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν σταμάτησε η λειτουργία του κινητήρα της. Λίγες ώρες πριν το τραγικό συμβάν, αεροσκάφος παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής Frontex εντοπίζει το σκάφος και ειδοποιεί τις ελληνικές αρχές, ενώ το λιμενικό δίνει στη δημοσιότητα εικόνες μέσω αεροφωτογραφιών που αποτυπώνουν το υπερφορτωμένο κατάστρωμα. Περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά αργότερα, το σκάφος Αντριάννα βυθίζεται περίπου 50 μίλια από τις ακτές της Πύλου, σε μια περιοχή με βάθος που φτάνει ακόμη και τα 4.000 έως 5.200 μέτρα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις 5 διασωθέντων, τόσο στο λιμενικό σώμα όσο και στην ανακρίτρια Καλαμάτας, το αλλιευτικό σκάφος βυθίστηκε κατά τη διάρκεια ρημούλκησης με σκηνή από ελληνικό σκάφος. حاب اشكر الحكومة اليونانية على المساعدات اللي قدمونا اياها نشكر كمان الشعب المتواجد في كلاماتا ακολουθεί ένα θέατρο του παραλόγου αφού όσοι πρόσφυγες κατάφεραν να γλιτώσουν από το θάνατο βρέθηκαν κρατούμενοι σε αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας ως παράνομοι εισελθόντες στη χώρα ενώ 9 Αιγύπτιοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παράνομη διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Αυτή ήταν μια ποινική δίωξη που ασκήθηκε για λόγους σκοπιμότητας ακριβώς για να συγκαλυφθούν οι ευθύνες οι εγκληματικές ευθύνες του ελληνικού λιμενικού για τον τρόπο που ενήργησε, που δεν ενήργησε κατά τη διάρκεια της μέρας και για τις ενέργειες που έκανε κατά τη διάρκεια της νύχτας και οδήγησαν στην βύθιση του αλλιευτικού. Ωστόσο, στις 22 Μαΐου του 2024, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Καλαμάτας αθωώνει τους 9 Αιγύπτιους για την κατηγορία διακίνησης μεταναστών και παράνομης εισόδου, ενώ σήμερα κρατείται μόνο ένας. Η θλιβερή επέτειος για το πολύ νεκρο ναυάγιο της Μεσογείου θα τιμηθεί αύριο με συγκεντρώσεις και πορείες σε διάφορα σημεία της χώρας. Μένουμε στο θέμα. Ο Χρήστος Δημόπουλος, διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, είναι μαζί μου στο στούντιο. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέρασε ένας χρόνος από εκείνο το βράδυ του τραγικού αυτού ναυαγίου. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την... Θα ξεκινήσω από τους 9 συλληφθέντες που είχαμε για αυτό το ναυάγιο, οι οποίοι κατηγορούνταν από το λιμενικό ως διακινητές των μεταναστών και των προσφύγων. Τελικώς αθώθηκαν πριν από καιρό από το ελληνικό δικαστήριο, το οποίο δήλωσε και αναρμόδιο για να τους κρίνει. Ωστόσο δεν απελευθερώθηκαν. Κάποια στιγμή απελευθερώθηκαν οι 4, μετά άλλοι 4 και αν δεν κάνω λάθος παραμένει ένας ακόμα στην υποκαθεστώς διοικητικής κράτησης. Ναι. 21 Μαΐου ήταν το δικαστήριο στην Καλαμάτα. Τυχαίνει να ήμουν ο παρατηρητής εκ μέρους της Διεθνούς Αμνηστίας. Οπότε αυτό με δεσμεύει και μέχρι ποιο σημείο μπορώ να μιλήσω για αυτό το θέμα. Ο ένας σίγουρα πριν 2-3 μέρες κρατούταν ακόμα. Δεν ξέρω αν είχαμε κάποια εξέλιξη σήμερα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια κομβική απόφαση του δικαστηρίου της Καλαμάτας. Πάμε στο ναυάγιο. Έχει περάσει ένας χρόνος. Στον χρόνο αυτό μάθαμε κάτι περισσότερο για αυτό το ναυάγιο. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες. Υπάρχει πρόοδος των ερευνών ούτως ώστε να καταστεί σαφές το τι έγινε εκείνο το βράδυ, πώς φτάσαμε στο ναυάγιο. Τώρα, το ξέρετε καλύτερα για μένα, ένα πρόβλημα στη δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι οι αργές διαδικασίες. Βέβαια, εδώ είναι πολύ αργές, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία
για τα οποία απαιτούμε δικαιοσύνη. Στην πραγματικότητα είμαστε ακόμα στη φάση, πολύ πρώιμη φάση προανάκρισης, έρευνας, άρα δεν έχει εισαχθεί η υπόθεση. Δεν έχουμε μάθει κάτι παραπάνω από την πλευρά τη δικαστική, αν θέλετε. Αυτό που μάθαμε είναι ότι όσα υποστηρίξαμε στην έρευνά μας πριν από 6 μήνες, ισχύουν ατόφια. Υπάρχουν 4-5 πράγματα παραλήψεις, θα τις έλεγα εγώ, που φαίνονται και από την πλευρά του λιμενικού. Σε αυτές τις παραλήψεις ήθελα να σταθώ. Mm. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα, όχι στοιχεία, τα οποία εντυπωσιάζουν. Δηλαδή, έχεις ένα σκάφος του πολεμικού ναυτικού ή του λιμενικού, δεν ξέρω τι ήταν, το οποίο σου λέει ότι ξέρεις, εκείνο το βράδυ το καταγραφικό δεν δούλευε, ούτως ώστε να έχουμε εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η έρευνα επίσης, ή γίνεται η έρευνα, προκάλεσε την αντίδραση του συνηγόρου του πολίτη. Όλα αυτά παραξενεύουν να τα βλέπεις να συμβαίνουν, να έχει περάσει ένας χρόνος και παρόλα αυτά να υπάρχει ένα σκοτάδι για το τι συνέβη εκείνη τη σκοτεινή νύχτα έξω από την πύλη. Και του Ευρωπαίου συνηγόρου για την περίπτωση Frontex επίσης. Δηλαδή πολλά πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει για αυτή τη νύχτα ακόμα. Αυτά στα οποία επιμένουμε εμείς είναι αυτά που καταρχάς οι ίδιοι άνθρωποι, για τους οποίους πήραμε μαρτυρίες, μας είπαν και εκεί έχουμε τη μαρτυρία ότι δέθηκε σκηνή, μένει να αποδειχτεί σε ένα δικαστήριο, γι' αυτό θα έπρεπε ίσως να έχει εισαχθεί η υπόθεση ήδη. Έχουμε την περίπτωση του ότι ήταν ένα σκάφος του λιμενικού. Το Αντριάννα ξέρουμε ότι είχε πάνω 700-750 άτομα. Τα σωστικά του σκάφους αυτού, που δεν ξέρω καν αν είναι σωστικό, δεν επαρκούσαν ούτε για 100 και σώθηκαν 104 τελικά. Για όσους επαρκούσαν τα μέσα, τόσοι και σώθηκαν. Ξέρουμε ότι είχαν αποδεσμευτεί τα εμπορικά πλοία πριν τα μεσάνυχτα από τον θάλαμο επιχειρήσεων του λιμενικού. Ξέρουμε, εμείς υποστηρίζουμε ότι το πλοίο δεν ήταν αξιόπλο. Υπάρχει μια αντίθετη γνώμη και από το λιμενικό, αλλά όσοι έχουν δει την εικόνα του πλοίου και όσοι το έχουν δει ακόμα και το σήμα του GPS να παραμένει στο ίδιο σημείο για πολλές ώρες, καταλαβαίνουν τι έχει γίνει. Ξέρουμε ότι τα κινητά τηλέφωνα των λιμενικών ήταν ξεχασμένα για 2-2,5 μήνες στην κατοχή τους και άργησαν πάρα πολύ να πάνε. Κάποια άλλα τηλέφωνα μεταναστών, προσφύγων, βρεθήκαν μετά από 40-45 μέρες σε ένα φυσικό του λιμενικού, για τα οποία δεν έχει γίνει έρευνα ακόμα. Δεν τα έχουν ελέγξει, από όσο ξέρω. Άρα, πάρα πολλά, θα έλεγα, θολά σημεία σε αυτήν την υπόθεση. Και ένα τελευταίο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και θα πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα μας. Ένα χρόνο μετά το ναυάγιο της Πύλου, έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την μεταναστευτική πολιτική και συμπεριφορά των αρχών στο Αιγαίο? Θα μπορούσε να αλλάξει με βάση αυτό το ναυάγιο. Βέβαια, είναι άσχημο να λέμε ότι με βάση ένα ναυάγιο στο οποίο χάθηκαν 600-650 άτομα θα αλλάξει κάτι. Περιμένουμε αυτό. Την πολιτική, θα έλεγα, δεν έχω δει να αλλάζει. Και ευρωπαϊκά, όχι μόνο ελληνικά. Δηλαδή, και το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση στο ευρωπαϊκό είναι σε αυτή τη φάση της αποτροπής, του ελέγχου των συνόρων, των επιστροφών. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του ούτε το άρθρο 13, ούτε το άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, για την ελευθερία της κίνησης, για ασφαλή και νόμιμα περάσματα. Τώρα, εσείς ξέρετε, τα εμπορεύματα κινούνται ελεύθερα πια σε αυτό το χώρο, το χρήμα κινείται ελεύθερα πάρα πολλά χρόνια, οι άνθρωποι όχι ακόμα. Αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει. Λοιπόν, Χρήστος Δημόπουλος, τον ευχαριστώ θερμά, πρόεδρος του ελληνικού τμήματος, διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας στο Δελτίο.